Ζωντανή σύνδεση με Ελσίνκη, ζωντανή σύνδεση με Φιλανδία, αντιπροσωπεία της περιφέρειας βρίσκεται εκεί. Επικεφαλής ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας. Ζηλεύουμε για το φόντο από πίσω. Σε ποιο όροφο βρίσκεστε? Στον 7ο. Στον 7ο. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Αν δεν κάνω λάθος, θα κορυφωθούν στις 20 του μήνα. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως σας είπε και η Αντιπεριφερειάρχη Δελφίνων, εδώ έχουμε ένα ολόκληρο σχεδιασμό, μια στρατηγική, ένα πρόγραμμα. Ήρθαμε από την Ουτρέχτη. Ξεκίνησαν, είσαμε από το Όσλο, θα ακολουθήσει το Δουβλίνο, μετά θα ακολουθήσει οι Βρυξέλλες, το Τελαβίβ, το Αμβούργο και σκηνή Κορδόνη. Η στρατηγική της περιφέρειας Κρήτης οφείλει να είναι μακρά, συνεπής και συνεχής. Κατά συνέπεια, ναι, εδώ στο Ελσίνκι, που είναι μια αγορά η σκανδιναβική που μας στεναχώρησε, ένα από τις λίγες που μας στεναχώρησε το 2022, έχουμε μια παρουσίαση της Κρήτης, for a sense of Crete, για μια αίσθηση της Κρήτης, για ένα προορισμό πέρα από το όνομά του για τέσσερις εποχές. Κατά συνέπεια, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα και με τους ανθρώπους του ΕΟΤ να δούμε, να κάνουμε επαφές, να δούμε τον κόσμο που θα έρθει αντίστοιχα. Η σκακέρα της τουριστικής προβολής στην Κρήτη έχει πολλά θετικά, περισσότερα και κάποια αρνητικά. Σκύβουμε και στα δύο και προχωράμε για το 2023. Αναφορικά τώρα με την ανταπόκριση που αναμένεται να υπάρξει από την συγκεκριμένη αγορά, η δική σας εκτίμηση ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Το 2022 έκλεισε θριαμβευτικά για την Κρήτη, με την έννοια ότι όλη η Ευρώπη έφτασε στο 75% της τουριστικής της κίνησης του 19, η Ελλάδα στο 95% και η Κρήτη είχε αύξηση 5,5%. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό και μόνο μια αύξηση 5,5% και αναμένουμε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για την αύξηση κατά κεφαλαία, αναδιαμονή δηλαδή, που θεωρώ ότι και αυτά θα είναι πολύ καλά, για να δούμε αν ξεπεράσαμε για πρώτη φορά τα 4 δισεκατομμύρια έσοδα και τα 6 εκατομμύρια επισκεπτών. Ανάμεσα σε αυτό το παζλ, τη σκακέρα όπως σας την είπα, είχαν αύξηση πάνω από 20% οι Γερμανοί και οι Βρετανοί, είχαν αύξηση πάνω από 30% οι Μεσόγειοι, οι Ελβετοί, οι κάτω χώρες και η Κεντρική Ευρώπη, είχαν μια μείωση οι Σκανδιναβοί περίπου 10%, κυρίως αναφορικά με τη Δυτική Κρήτη, είχε μια μείωση το Ανατολικό Μπλοκ κατά 20% αφού χάσαμε Κίεβο και Μόσχα και είχαμε μια μικρή κάμψη στους Πολωνούς οι οποίοι πήγαν στην Τουρκία, γιατί και αυτοί, ξέρετε, δουλεύουν και έχουν κάνει καλά νούμερα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η στρατηγική της περιφέρειας, όπως σας την είπα, είναι πάμε ξανά στους προορισμούς που μας έκαναν κορυφαίο, στις αγορές που μας έκαναν κορυφαίο προορισμό και πάμε να χτυπήσουμε λίγο τα σημεία που είδαν κόκκινο. Άρα, λοιπόν, περιμένουμε από τη Φιλανδία. Αν διαβάσατε τα δημοσιεύματα, αναμένεται πλήρης ανάκαμψη. Δεν μας φτάνει αυτό. Θέλουμε να ξαναδούμε τη Φιλανδία και τις υπόλοιπες χώρες. Γι' αυτό πηγαίνουμε και Φιλανδία και Μάλιστα. Δανία και Σουηδία. Και Αναφερθήκατε βέβαια στην στήριξη των σκανδιναβικών χωρών, κυρίως στη Δυτική Κρήτη. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η στήριξη πώς μπορεί να απλωθεί και στις άλλες περιφερειακές ενότητες του νησιού? Ποιες οι προϋποθέσεις, τι πρέπει να κάνουμε και τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας? Κοιτάξτε να δείτε. Οι Σκανδιναβοί δεν είναι οι Βίκινγκς που είχαμε στο μυαλό μας κάποτε και έπαιρναν το πλοίο τους και ενδεχομένως έφτασαν στην Αμερική πριν από τον Χριστόφορο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κατευθυνόμενοι, θα έλεγα με την καλή έννοια, procedural, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ακούν. Τους αρέσει η Δυτική Κρήτη, στην οποία είχαν φτάσει σε επίπεδο περίπου να καλύπτουν το 70% της κίνησης. Ναι. Ήρθε η πανδημία. Οι Σκανδιναβοί αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να μολύνουν το περιβάλλον με κανένα τρόπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή με την καλή έννοια πετριά, δηλαδή γνωρίζουν ότι αν ταξιδέψω θα δημιουργήσω μια μικρή πληγή στο περιβάλλον. Έχουν καταπληκτική ενδοχώρα, είναι υπέροχες χώρες. Κατά συνέπεια, για να ταξιδέψουν πρέπει να τους τονώσουμε το γεγονός ότι ελάτε και θα περάσετε υπέροχα σε ένα χώρο ο οποίος είναι αηφόρος και ο οποίος είναι αυθεντικός. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο παραπάνω νικότητα και την αηφορία μας, να τους πείσουμε ότι Μάλιστα. η φύση την οποία θα δούνε θα είναι καταπληκτική και αυτοί θα έρθουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κότσογλου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πότε αναχωρείτε από Ελσίνκη?
Αναχωρούμε στις 23 το βράδυ, το βράδυ, την ημέρα της 23 και 24 θα ξεκινήσουμε για Δουβλίνο για το επόμενο μας ταξίδι. Να σας ευχαριστήσω θερμά.